Ένα είναι η δύναμή μας, κύριε Κούτρα, και για την Ευρώπη, αλλά και για τη χώρα. Είναι ο ελληνικός λαός. Τον ελληνικό λαό που ακούμε και τον αλληλικό λαό ακολουθούμε. Αυτό σημαίνει δημοψήφισμα, κυρία Φωτίου. Εγώ δεν ξέρω την τεχνικάλιτη, δηλαδή τον τεχνικό τρόπο που θα αποφασίσουμε, δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι πρώτον, ο ελληνικό λαό. Έγραψε το παρόν για δημοψήφισμα, να το ρωτήσουμε. Καθίστε τώρα. Να το ρωτήσουμε, έγραψε το παρόν. Παίρνει κατευθείαν οδηγίες από την Κεντρική Επιτροπή. Για δημοψήφισμα, θα κάνετε δημοψήφισμα. Αφήστε λοιπόν να πω. Ότι πρώτον, μιας η δύναμή μας είναι η πλήρης διαφάνεια και ενημέρωση. Καμία συμφωνία κάτω από το τραπέζι όπως γινόταν επί τρία χρόνια. Άρα. Οτιδήποτε συζητιέται στις διαπραγματεύσεις θα το ξέρει ο ελληνικός λαός και θα συμμετέχει. Θα το ακολουθεί, θα το ακούει. Εάν συμμετοχή η διαπραγμάτευση, τι θα γίνει. Επομένως, αυτή είναι η δύναμή μας. Άρα θα ρωτηθεί ο λαός. Πάντα θα ρωτιέται. Άρα δημοψήφισμα. Εμείς θέλουμε το λαό. Με τι ερώτημα. Δρόμο, μέσα στην Ευρωζώνη ή έξω από την Ευρωζώνη. Δραχμή ή ευρώ. Αυτό θα είναι το δημοψήφισμα. Αφήστε αυτές. Γιώργος Παπανδρέου δηλαδή. Οι εξυπνάδες. Αυτές οι εξυπνάδες και ακούσαμε και το 12. Βαρέθηκε ο κόσμος να τα ακούει. Εγώ ρωτάω. Να πω όμως. Δηλαδή Γιώργος Παπανδρέου κάνουμε. Remake, δημοψήφισμα εγώ, πάλι. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Άντε πάλι η ελληνική έλα. Εγώ κύριε Παναγιωτόπουλε λοιπόν λέω ότι εμείς την επομένη. Και ναι. Πριν πάμε στις Βρυξέλλες να διαπραγματευτούμε, μάλιστα. Για πρώτη φορά, γιατί δεν μάλιστα. Το είχε αυτή την τύχη ο ελληνικός λαός μέχρι σήμερα, την αξιοπρέπεια να διαπραγματευτεί το μέλλον του, μάλιστα. Θα κάνουμε τα εξής. Πρώτον, ναι. Θα αντιμετωπίσουμε με μέτρα άμεσα, θεσμικά και οικονομικά την ανθρωπιστική κρίση. Ναι, δεύτερον, δεν λέτε τα 12 δις που θα κάνουμε. Όλους δεν τους λέτε απαραίτητους από κωδικούς του προϋπολογισμού θα βγάλετε τα 12 δις αφήστε που χρειάζονται για το πρόγραμμα εσείς Θεσσαλονίκη. Εσείς δεν θέλατε να την αντιμετωπίσετε εμείς την ανθρωπιστική κρίση. Εμείς θέλετε θέλουμε. Τον κόσμο αλλά να πεθαίνει στον δρόμο. Δεν θέλουμε να καταδημαγωγείτε τον κόσμο. Γι' αυτό δεν βρίσκατε τα λεφτά. Και να μιλάτε ότι δεύτερο. Θα δώσετε πράγματα που δεν τα έχετε κοστολογήσει. Τα άρα έχουμε. Δεν έχετε τα λεφτά. Άρα κοροϊδεύετε τον κόσμο λοιπόν, λέμε, και πάτε να τον παραπλανήσετε, λέμε, να πάρετε την ψήφο του και να κάνετε κυβίστηση εκεί. Διαβάστε αυτό μετά. Που μόλις μου ζήτησε ο κύριος Κούτρα στο διάλειμμα που γίνονται τα πιο ωραία για να το μάθει το κύριο. Για δείξτε το κύριε Κούτρα λοιπόν που σας παρακολουθεί. Καλά θα κάνετε λοιπόν να το διαβάσετε καλά. Να το διαβάσετε κι εσείς κύριε Παναγιωτόπουλε θα ωφεληθείτε. Δεν μας έχει πει που θα βρείτε τα λεφτά. Δεν ακούγεται. Άρα πρόκειται για καταδημαγώγηση του κόσμου και συστηματική παραπλάνηση. Καλά, να μην μιλάνε τώρα και οι γάιδαροι να λένε τον πετεινό κεφάλαιο. Φτάνει η καταδημαγώγηση. Οι άνθρωποι που είπαν μονίμως ψέματα στον ελληνικό λαό θα μας μιλάνε μας με αυτόν τον τρόπο. Που κάνανε έργο λοιπόν, για τον ελληνικό λαό. Μέχρι εδώ ήταν. Τον οποίο ήρθε η ώρα για τις μεγάλες αλήθειες. Πείτε τις αλήθειες. Τις μεγάλες αλήθειες, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι να μάθουμε που έβαλε το στικάκι ο κύριος Βενιζέλος. Με μα τη με λίστα Λαγκάρ, με τα στικάκια και αυτά τα, πού πήγαν τα παιχνίδια τα λεφτά, θα πάτε τα επικοινωνιακά. Πού πήγαν οι μεγάλες μίζες των εξοπλιστικών. Φωτίου, να, να μάθουμε λίγο γιατί δεν βάλατε χέρι στη διαφορά. Καλά. Να μάθουμε. Αυτά είναι καλά για τον κοινοβουλευτικό άγγονα. Ο λαός θέλει να ξέρει όταν υπόσχεστε παροχές. Από πού θα βρείτε τα χρήματα να τις χρηματοδοτήσετε. Μέχρι τώρα απάντηση λέμε δεν έχουμε πάρει. Αναλυτικά ακούμε για αναθεώρηση του ΕΣΠΑ σε και άλλες τέτοιες μπουρμπουλίθρες. Κυρία Φωτίου και κύριε Παναγιωτόπουλε, σας παρακαλώ και τους δύο. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Ναι, ναι. Μισό λεπτό, κυρία Φωτίου. Απάντηση δεν χρειάζεται κανείς. Η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας να μοιάζει συνέχεια, να μην αφήνει να κάνει διάλογο. Δεν ακούγομαστε. Αφήσατε ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι μετά την όποια συμφωνία θα ερωτηθεί ο λαός πολύ καθαρά. Το είπατε. Αν θα είναι δημοψήφισμα ή όχι, θα το βρείτε. Δραχμή ευρώ το μέσα ερώτημα έξω επίσης από την Ευρωζώνη. Θα διατυπωθεί ανάλογα με το τι διατυπώνουν οι δανειστές. Να πάω στο δικό σας ιδανικό σενάριο. Το δικό σας ιδανικό σενάριο είναι βεβαίως το κόμμα σας όπως διατείνεστε και εσείς να είναι πρώτο στις εκλογές και μετά τι, θα έρθει συμφωνία με τα μέτρα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ακούστε. Τα 17 περιμένετε, του email. Καταρχήν. Α, τώρα να μην μιλάω εγώ πάνω. Βεβαίως να μιλήσετε. Βεβαίως να μιλάτε. Και σας απαντώ. Μου κάνατε ένα ωραίο ερώτημα, εύστοχο και σας απαντώ. Ναι. Όχι όλα όσα γράφει το τα 17. Email. Και αν αυτά σας που είναι απαραίτητα, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτά που είναι ξέρουμε πραγματικά κάνετε, να κάνουμε διαπραγμάτευση. Γιατί είμαστε κόμμα ευρωπαϊστών. Είμαστε κόμμα που πιστεύει ότι πρέπει να μείνει η χώρα στην Ευρωζώνη. Που είμαστε κατά χώρα που πιστεύουμε ότι είναι κατάκτηση του ελληνικού λαού
το να είναι η Ελλάδα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και θα το υπερασπιστούμε μέχρι τέλους χωρίς να το θέσουμε σε κίνδυνο όπως πάτε να το κάνετε εσείς. Είσαστε κυρία και δεν θέλω να κουράσω τη φωνή σας. Μην ανησυχείτε. Άλλωστε έχουμε αγώνα και ιδίω στη Β' Αθηνών. Έχετε μέρες πάρα πολλές. Έχουμε αγώνα και ιδίω στη Β' Αθηνών. Πάντως και να ρίξουμε τον τόνο και να μιλήσουμε πολιτισμένα. Λέω λοιπόν ότι πληστηριασμός πρώτης κατοικίας δεν περνάει. Τι δεν περνάει. Δεν περνάει, κυρία μου. 31 Δεκεμβρίου. Το θέλετε για να τρομάξετε τον κόσμο. Δεν περνάει. Αύριο 31 Δεκεμβρίου. Θα συνεχιστεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ισχύει ότι έρεται η προστασία. Ισχύει. Απαντήστε μου εμένα. Ευθέως. Δεν βγαίνετε αύριο η κυβέρνηση. Και μέχρι να ορκιστεί η δική μας κυβέρνηση. Εσείς θα τρελάνετε τους Έλληνες στη φορολογία. Θα τους τσακίσετε. Γιατί η υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας είναι η υπερτουσία της φιλοσοφίας της αριστεράς. Ο έμφυα καταργείται με εμάς. 40% επάνω από τον έμφυα θα βάλετε εσείς, κυρία. Ο έμφυα καταργείται με εμάς. Ελάτε τώρα. Η αλήθεια είναι, κυρία Φωτίου, ότι πριν λίγο είπατε ότι θα ξεκινήσει. Η αριστερά υπερφορολογεί τους πολίτες παντού, σε όλη την Ευρώπη. Θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Και οι χώροι στην ακίνητη περιουσία έχει είναι αριστερά. Αν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη και το χασά, αν έχει τότε πάμε καλά. Θα λιμωνόμαστε πάντως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Για την αριστερά η οποία υπερφορολογεί. Πάντως και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο κομμάτια.